ομαδικό των ανδρών. Yeah. Είμαστε στα ημιτελικά, όπου γίνεται μια συγκλονιστική μονομαχία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Taipei. Το σκορ πριν από αυτή τη σειρά το Βελόν ήταν ισόπαλο 189-189. Yeah. Και τώρα είναι μια πολύ κακή βολή αυτή. Πάρα πολύ κακή αυτή η βολή για τους Αμερικάνους και συγκεκριμένα για τον Τζον Μαγκέρα στο 6. Έτσι έχει 213 οι Ηνωμένες Πολιτείες. 10 για την Ταϊπέη, η οποία θα λέγαμε κρατάει στην ουσία την πρόκριση στα χέρια της. Προηγούταν πριν τα τελευταία τρία βέλη με 3 πόντους και κλείνει με ακόμα ένα εννιάρι τις προσπάθειές της. 244 βαθμοί, 244 πόντι, με αυτούς θα δει τώρα και θα περιμένει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα ερωτηματικό σε ένα 9, αν είναι 9 ή 10, το οποίο θα το δούμε μετά το παιχνίδι. Εδώ ο Γούντερλι ρίχνει στο 10, ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ στο ατομικό. Νέο 10. Προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί, αλλά και με νέο 10 πάλι είναι εκτός τελικού οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφού έχουν 233 πόντους και με 10 θα πάνε 243. 244 έχει Ταϊπέη, η οποία παίρνει για πρώτη φορά. Εδώ κάνει καταπληκτική εμφάνιση ο Γούντερλι, αλλά δυστυχώς γι' αυτό το εξάρι το οποίο έριξε στην προηγούμενη βολή του ο Τζο Μαγκέρα στερεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην είσοδό τους στον τελικό. Θα αρκεστούν να διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο. Εδώ βλέπουμε τους αθλητές από την Taipei, οι οποίοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους, στην ιστορία της αυτή η χώρα, περνάει σε τελικό της τοξοβολίας.